σκάλια οργά παρά ποτέ. Είμαι ο Θανάσης Τσιφτσίδης και αυτό είναι το Samsung HMD Odyssey VR Headset. Το Samsung HMD Odyssey VR Headset δημιουργήθηκε για το Mixed Reality Experience της Microsoft και προστίθεται στην λίστα με τις προτάσεις των Asus, Lenovo, Mixed Reality και άλλων. Οι δύο AMOLED οθόνες μέσα στο HMD Odyssey έχουν μέγεθος 3,5 ίντσες με ανάλυση 1440x1600 pixels και 90 ή 60 Hz refresh rate αναμάτη. Υπάρχει 6 axis επιταχυσιόμετρο, γυροσκόπιο, πηξίδα, αισθητήρας εγκύτητας και 2 κάμερες έτσι ώστε να κινείσαι μέσα στο χώρο χωρίς να φοβάσαι ότι θα πέσεις επάνω σε κάποιο τοίχο. Είναι υπεύθυνες για το tracking του περιβάλλοντα χώρου αλλά και των χειριστηρίων. Τα ακουστικά δεξιά και αριστερά του headset κατασκεύασε η AKG. Χρόνια στο χώρο του επαγγελματικού ήχου και συγκεκριμένα αποδίδουν τα μέγιστα. Εξοπλισμένα με 360 Special Sound για καλύτερη ακουστική στον εικονικό χώρο. Τα χειριστήρια από τη μεριά τους παρέχουν joystick, touchpad, το οποίο περιέχει 2 άξονες πλήκτρων στο εσωτερικό τους σε θέση σταυρού, σκανδάλι, ένα home button με το σήμα της Microsoft, ένα δεύτερο κουμπάκι με κλικι αίσθηση και ένα πλήκτρο στο πλαϊνό μέρος το οποίο εξομοιώνει το grip button για να πιάνετε διάφορα αντικείμενα στον εικονικό χώρο. Πάμε στις παρατηρήσεις. Το headset δανείζεται στοιχεία του design του από το PlayStation VR. Δεν είναι τόσο άνετο στο κεφάλι όσο το προηγούμενο VR που προανέφερα. Τα σημεία με τα οποία έρχεται σε επαφή με το πρόσωπο είναι ελάχιστα. Πράγμα που σημαίνει ότι είχα αρκετή θέαση και φως από τον πραγματικό κόσμο. Αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη ρύθμισης της μάσκας εμπρός και πίσω, πράγμα το οποίο έχει τελειοποιήσει το PSVR. Οι φακοί έχουν κυκλικό texture για καλύτερο field of view, αλλά όταν υπάρχει περιφερειακός φωτισμός, τα πράγματα δυσκολεύουν και εμφανίζονται ακτίνες φωτός στο περίβλημα των φακών, είτε η πηγή είναι από τον πραγματικό κόσμο, είτε από τον εικονικό. Στα του tracking system, το headset έχει 2 κάμερες στο μπροστινό μέρος, πράγμα που σημαίνει ότι για να λειτουργήσει σωστά, πρέπει ο χώρος να είναι σωστά φωτισμένος. Το σύστημα αυτό βοηθάει ναι μεν να μην υπάρξουν ατυχήματα με την εξαιρετική λειτουργία των borders, διαμορφώνοντάς τα στο χώρο με πολύ απλά βήματα, αλλά σε χαμηλό φωτισμό έχανα τα χειριστήρια στον εικονικό κόσμο. Πάμε στα θετικά του πράγματος. Την ανάλυση. Ως κάτοχος PSVR εδώ και ένα χρόνο, έχοντας δοκιμάσει το Oculus Rift DK1 και 2, το Samsung HMD Odyssey είναι ό,τι καλύτερο έχουν δει τα μάτια μου στο θέμα καθαρότητας γραφικών. Σε αυτό φυσικά δεν ευθύνεται μόνο το headset, αλλά και το PC το οποίο θα τρέξει. Δοκιμάζοντας λοιπόν παιχνίδια, παρατήρησα ότι τα μαύρα ήταν μαύρα και τα λευκά ήταν λευκά. Οι AMOLED οθόνες κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά είναι στη δύναμη του εκάστοτε developer, όπως πάντα, αλλά και στο σύστημα το οποίο θα το υποστηρίξει για να δείξει τα δόντια του. Τέλος, το Samsung HMD Odyssey είναι διαθέσιμο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Κορέα, Βραζιλία και Hong Kong με τιμή $499. Στην Ευρώπη δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα επίσημος διανομέας. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.